ξεναγήσει στο δικό του χώρο. Στο δικό του χώρο που παρότι πήγε μέχρι την Αγγλία, έφερε πίσω ένα χρυσό μετάλλιο, ας το πούμε έτσι. Δεν γνωρίζω πολύ καλά, υπάρχει κάποιο κύπελο, κύριε Παπαφιλίππου, υπάρχει κάποιο μετάλλιο, τι ακριβώς είναι που σας δώσανε τη στιγμή που κερδίσατε στην κατηγορία την οποία αγωνιστήκατε, και θα πούμε αμέσως μετά και το άθλημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Υπάρχει κύπελο και υπάρχει και ένα database ευρωπαϊκό. Υπάρχει δηλαδή ένα. Καταχωρούνται κατάταξη ευρωπαϊκή για όλους τους αθλητές οι οποίοι τρέχουν σε αγώνες. Τρέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Dragster. Dragster, ναι. Είναι με μοτοσυκλέτες ή και αυτοκίνητα. Σωστά. Εσείς ήσασταν στις μοτοσυκλέτες. Και ναι, μάλιστα σε μία από τις κορυφαίες κατηγορίες. Υπάρχουν με λίγα κυβικά, με περισσότερα κυβικά, με πάρα πολλά κυβικά, ελεύθερα κυβικά, όσα θέλει ο καθένας, και με κινητήρες οι οποίοι είναι υπερτροφοδοτούμενοι, για να το πούμε έτσι γενικά, να καταλάβει κάποιος, ή και υπερτροφοδοτούμενοι, δηλαδή τούρμπο, με νίτρο, με δεν ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Με διαστημικά καύσιμα, νητρομεθανόλες, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Ναι, είναι ένα σπορ το οποίο είναι καθαρά αμερικάνικο σπορ, δηλαδή η μητέρα αυτού του σπορ έχει ξεκινήσει από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα στην Αμερική, mm-hmm. έχει έρθει και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου και είναι πάρα πολύ δημοφιλές, κυρίως βέβαια στην Αμερική και στη Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβία και Αγγλία. Μάλιστα, γι' αυτό λέγεται και ότι τρέχετε 400 μέτρα, ένα τέταρτο του μιλίου δηλαδή, του αμερικάνικου μιλίου. Έτσι, από αυτά τα οποία ξέρω και εγώ, και δεν είναι κακό κανείς να τα ξέρει, και ας μην έχει δει ποτέ ή ας μην έχει καταλάβει ή ας έχει δει μόνο στο YouTube κάποιους αγώνες με δύο αυτοκίνητα ή δύο μοτοσυκλέτες που ξεκινάνε την απόλυτη εκκίνηση για 400 μέτρα με όσο πιο μεγάλη επιτάχυνση μπορούν και σταματάνε κάποια αυτοκίνητα και με αλεξίπτωτα, με την υποβοήθηση δηλαδή ενός αλεξίπτωτου. Ένα πράγμα πολύ εντυπωσιακό για 400 μέτρα στην απόλυτη επιτάχυνση. Με ξαφνιάσατε στη συζήτηση που είχαμε. Χάσαμε τον κύριο Παπαφιλίππου. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα αρχίσουμε να μιλάμε λιγάκι για αυτό το σπορ, για να ξαφνιαζόμαστε με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Λοιπόν, επάνω που λέγαμε για καύσιμα, κύριε Παπαφιλίππου, χάσαμε το τέτοιο. Εσείς σε ποια κατηγορία αγωνιστήκατε πριν από λίγο καιρό, σε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που γίνονται στην Ευρώπη, που ήταν η Αγγλική, έτσι? Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν πέρσι το Σεπτέμβριο, στα Eurofinals, όπως λέγεται, γίνεται στη Βρετανία, στην πίστα της Σάνταποτ, που θεωρείται ο ναός στην Ευρώπη του Dragster. Εκεί τρέξαμε στην υψηλότερη κατηγορία, που είναι η κατηγορία Top Fuel, όπως λέγεται, Top Fuel Bikes. Ναι. Χωρίς η δικιά μας μηχανή, η δικιά μας κατασκευή να είναι αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή τρέχουν μηχανές που η υποδύναμή τους είναι κοντά στα 1500 άλογα και εμάς στην καλύτερη περίπτωση η μηχανή που έχουμε φτιάξει είναι περίπου στα 630 με 650 άλογα. Ναι. Παρόλα αυτά, επειδή είναι πάρα πολύ εξελιγμένη σε πολλούς τομείς, όπως ας πούμε στο κυβότιο ταχυτήτων, στα ηλεκτρικά, στο νίτρο που ψεκάζουμε, καταφέραμε και ήμασταν πολύ μέσα στο συναγωνισμό, πήγαμε πάρα πολύ καλά και φτάσαμε στη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Αυτή είναι και η δυνατότερη κατηγορία της Ευρώπης και γενικά του κόσμου. Ναι. Όταν μιλάμε για top fuel bike, μιλάμε για κατασκευές που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το 1 τέταρτο του μιλίου σε κάτω από 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ξεκινάνε από στάση, από το 0 και κάνουν 5,8-5,9 δευτερόλεπτα και έχουν ταχύτητες εξόδου που πλησιάζουν τα 250 μίλια. Τα 250 μίλια. Μας τα μεταφράζετε, γιατί το 1,6 μας έρχεται λίγο δύσκολο να πούμε αυτό το νούμερο, γιατί από οτιδήποτε γνωρίζουμε στον χώρο της μοτοσυκλέτας, είτε μέσα σε πίστα είτε σε ελεύθερους δρόμους, ξέρουμε ότι δεν περνάει κατά πολύ τα 300-310 χιλιόμετρα. Όταν μας λέτε,
δεν είναι τα χιλιόμετρα μόνο σαν εντυπωσιακό νούμερο. Δηλαδή 300 χιλιόμετρα, 320, 330, ένα πολύ δυνατό μηχανάκι δρόμου μπορεί να τα πάει ένα Χαγιαμπούζο, ας πούμε, φτιαγμένο. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για 320 χιλιόμετρα, ας πούμε, για 200 μίλια, μην πάμε στα 250 μίλια, 200 μίλια που είναι στρογγυλό. Είναι 360, Αυτό το πετυχαίνουν σε 5,9 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν όγκο 400 κιλών, 500 κιλών με το, 450 κιλών με τον αναβάτη, να ξεκινάει από την απόλυτη στάση από το 0 και να πηγαίνει 360 χιλιόμετρα σε 6 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Είναι πολύ λιγότερο από, από το να το ανακοινώσω. Δηλαδή. Ναι, είναι πολλά τα G. Μέχρι να το πείτε ότι γίνεται αυτό το πράγμα μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, έχετε περάσει 7 δευτερόλεπτα. Σωστά. Και επειδή είσαστε εξαπλωμένος πάνω στη μοτοσυκλέτα, συγγνώμη τώρα που θα χαριτολογήσω με το άθλημά σας, δεν αισθάνεστε ότι ο εγκέφαλός σας αρχίζει και κατεβαίνει προς το λαιμό και όλο και πιο κάτω με όλη αυτή την επιτάκιση την οποία του δίνετε? Συγγνώμη που το λέω τόσο αστεία, αλλά αισθάνομαι ότι είναι τόσα τα G που πραγματικά ξεκολλάς. Δηλαδή. Πραγματικά ξεκολλάνε τα G και έχουμε και καταγραφικά που τα διαχειριζόμαστε, τα κρατάμε, έχουμε κάνει το λεγόμενο data log και τα βλέπουμε και εντάξει, είναι, οι κινήσεις είναι ενστικτοδόση περισσότερες και είναι ακαριές και γίνονται πολλές φορές και μηχανικά. Δηλαδή, εγώ στη δικιά μου μηχανή αλλάζω 5 ταχύτητες σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα. Ναι. Με το πάτημα ενός air shifter στον αντίκειρά μου. Ναι. Το κάνω σχεδόν μηχανικά. Δεν προλαβαίνω να δω το shift light που λένε να αλλάζει και όλα αυτά. Ναι. Γι' αυτό και κάθε πέρασμα που γίνεται, κανείς γίνεται πιο έμπειρος, πιο καλός και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτά τα ένστικτα και αυτές οι μηχανικές αντιδράσεις καταφέρνουν μία ομάδα, έναν αναβάτη και μία ομάδα, γιατί το Dragster δεν είναι μόνο ενός ανθρώπου show, όπως λέμε. Είναι από πίσω μία ομάδα 4-5 ανθρώπων που αν δεν συνεργαστούν όλοι απόλυτα, μπορεί να καταλήξει σε πολύ μεγάλο φιάσκο. Ναι. Μπορεί να καταλήξει σε ατύχημα, σε έκρηξη, σε πολλά. Ναι. Ο οδηγός κάνει το έργο του για αυτά τα 5, 6, 7 δευτερόλεπτα, αναλόγως στην κατηγορία του. Η ομάδα όμως κάνει τα πάντα. Πρέπει αυτό το πράγμα που θα στήσει στην εκκίνηση και που θα τερματίσει να δουλέψουν όλα άψογα για να πάει ευθεία. Ευθεία το βλέπει ο κόσμος, δεν πάει ευθεία. Πάει, είναι μια μόνιμη πλαγιολίσθηση σε όλο το 400. Πρέπει όμως να. Συνήθως είναι στη μία ρόδα, πατάει μόνο στην πίσω ρόδα, η πίσω και κρατιέται από τα wheelie bar που λέμε, τα ροδάκια. Είναι πολλές παραμέτρους ενός επιτυχημένου περάσματος και εμείς έχουμε δέσει εδώ σαν ομάδα. Είμαστε η μόνη ομάδα που πάμε έτσι συχνά στο εξωτερικό με τέτοιες επιτυχίες. Και έχουμε και πολλές βλέψεις για το 2014. Δηλαδή πάλι αυτό το μήνα τέλος Μαΐου ξανατρέχουμε στον πρώτο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πάλι στη Σάνταποντ στην Αγγλία. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε εμείς καλή επιτυχία. Να πούμε ότι και εσείς βέβαια έχετε μια ντουλάπα, μάλλον όχι μια μεγάλη ντουλάπα γεμάτη με κύπελα. Γιατί καμιά φορά όταν μιλάμε με κάποιους ανθρώπους εδώ στην εκπομπή, λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι πέρα ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πάρει και κάποιες διακρίσεις. Και καλό είναι να το λέμε. Και μονίμως μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ντουλάπα με κύπελα. Δηλαδή είναι ωραίο να κάνεις και τη δουλειά σου. Έχω μια πολυκατοικία με κύπελα. Συγγνώμη, δεν το λέω. Έχω μια πολυκατοικία πενταόροφη με κύπελα και από το ελληνικό πρωτάθλημα και από τα ελληνικά πρωταθλήματα. Έχω τόσο πολλά κύπελα και πολλές κόρες που τους τα δίνω και τα δίνουν στο σχολείο σε συμμαθητές τους και συμμαθήτριες. Σωστά, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, χωρίς να απαξιώνεται βέβαια ο κάθε αγώνας σας από μόνος του, έτσι, γιατί και σε άλλη ηλικία κάνατε διαφορετικά πράγματα και ήταν μεγάλη επιτυχία για σας και σας αξίζουν χίλια μπράβο, και σε μεγαλύτερη ηλικία κάνετε μεγαλύτερα πράγματα και σας ευχόμαστε να συνεχίσετε για πολλά χρόνια ακόμα, να καταφέρετε αυτό και να μαθαίνουν και στο εξωτερικό και στην Αγγλία και όπου πηγαίνετε, μια και ακολουθείτε κάποιο ξένο, αυτό το πρωτάθλημα το οποίο γίνεται τώρα σύγχρονα με την κατάταξη την ηλεκτρονική. Σωστά, αυτό. Είναι δηλαδή πολύ επίσημο. Είναι πρωτάθλημα FIA FIM. Είναι η ίδια ομοσπονδία, το ίδιο Federation που κάνει και τη Φόρμουλα 1. Αυτό ακριβώς. Απλά θέλω να πω ότι αν χάσετε έναν αγώνα και κάποιοι συναθλητές σας κάνουν έναν αγώνα και ανεβαίνετε σε μια διεθνή κατάταξη, δεν ολοκληρώνεται, ας πούμε, μέσα σε ένα χρόνο, άσχετα αν βγαίνουν κάποια κύπελα στο τέλος του χρόνου και δίνονται σε μια εκδήλωση που γίνεται. Όπως γίνεται σε όλα αυτού του είδους τα αθλήματα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο δηλαδή και το μπάσκετ που ξέρουμε ότι τρέχουν όλοι ένα πρωτάθλημα. Πότε θα τελειώσουν, είναι άλλα θύματα που τρέχονται, που διεξάγονται με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό θέλουμε να επισημάνουμε κι εμείς. Και μας αρέσει να δείχνουμε τέτοια πράγματα και ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν μέχρι την Αγγλία και φέρνουν μαζί τους και μια ελληνικότητα, μια ελληνική σημαία και μια ελληνική συμμετοχή.
Όπως και να το κάνουμε, κάτι πρέπει να γράφει δίπλα στο όνομά σας, έτσι. Σίγουρα, ναι. Γράφει την ομάδα μου, γράφει το Federation, την ομοσπονδία μου εδώ, την ελληνική που είναι η ΑΜΟΤΟΕ, γράφει το σωματείο μου και γράφει και την Ελλάδα. Ναι, τη χώρα είναι αυτό. Λένε ότι ένας Έλληνας τρέχει με τους καλύτερους χρόνους στην Ευρώπη. Είναι, πώς να πω, είναι φόβος κιόλας. Θα πω κάτι απλό. Πέρσι στα Eurofinals που είναι το Σεπτέμβριο, κάθε Σεπτέμβριο είναι, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου γίνονται τα Eurofinals, είναι η τελική Ευρώπη. Από τις 450 συμμετοχές υπήρχε μία ελληνική σημαία, πολύ ψηλά. Δεν υπήρχε άλλη. Μάλιστα. Υπήρχαν σουηδικές, τσέχικες, ουγγαρέζικες, αγγλικές, νορβηγικές, όλες οι σκανδιναβικές, γιατί εκεί σας λέω πολύ προχωρημένο το σπορ. Ναι. Και υπήρχε και μία ελληνική η οποία πήγε πολύ πολύ ψηλά. Όπως πήγε και τώρα, στον αγώνα που γυρίσαμε την περασμένη εβδομάδα, που πήγαμε και τρέξαμε Σαββατοκύριακο του Πάσχα, δηλαδή άλλοι κάναν ανάσταση, εμείς κάναμε ανάσταση στην πίστα. Ναι. Και για τους ξένους μάλιστα ήταν και γιορτή, γιατί είχαν και εκείνοι το καθολικό Πάσχα. Συνέπεφτε με το Ορθόδοξο και επειδή έχουν άλλη παιδεία στο εξωτερικό, δεν σκέφτονται το Πάσχα τους, σκέφτονται ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι γιορτή μηχανοκίνητου αθλητισμού με Πάσχα στην πίστα. Ναι. Είχε πάρα πολλές συμμετοχές και στην κατηγορία που τρέξαμε σε άλλη κατηγορία στα Funny Bike βγήκαμε πρώτοι. Ναι. Αυτό. Και γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε και εμείς, χώρια την όλη πορεία σας και την ξενάγηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε σε αυτό το άθλημα. Που πολλοί και στην ηλικία μου και σε μικρότερη ηλικία γνωρίζουμε μόνο μέσω διαδικτύου ή μέσω αγώνων ή μέσω έργων το οποίο βλέπουμε κάποια στιγμή να δείχνουν κάποιο, ξέρω εγώ, αγώνα Dragster. Το διαδίκτυο και το YouTube και το Facebook και όλα αυτά δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη μαγεία ενός αγώνα από κοντά. Όταν δείτε ένα top fuel αυτοκίνητο από κοντά, το οποίο παράγει 10.000 άλογα και προκαλεί κοντά στα 5,5 ρίχτερ σεισμό σε ακτίνα 100 μέτρων, τότε καταλαβαίνει κανένας τη δύναμη της ισχύως αυτού του πράγματος. Ναι, είπαμε όμως, σχεδόν 5 δευτερόλεπτα για να κάνουν τα 400 μέτρα, που σημαίνει περισσότερα από 380 και παραπάνω χιλιόμετρα στην έξοδό του, στο τέλος δηλαδή των 400 μέτρων, ταχύτητα, έτσι. Σωστά. Αυτό. Να το βλέπει κανείς, φτάνει. Έτσι. Φανταστείτε το σε ένα top fuel αυτοκίνητο που σας λέω, γιατί είναι πιο γρήγορα τα αυτοκίνητα από τις μηχανές, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, ότι αυτό γίνεται σε 4 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα εξόδου είναι άνω των 500 χιλιόμετρων. Αυτό είναι. Βλέπεις ένα αεροπλάνο να πηγαίνει πάνω στη, όπως παρατηρούμε σε καμιά πτήση. Δεν το προλαβαίνεις να το δεις. Κύριε Παπαφιλίππου, σας ευχαριστούμε για αυτή την ραδιοφωνική γνωριμία που μας κάνατε με αυτό το πολύ πολύ σπουδαίο και θεματικότατο άθλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Δεν μπορώ να σας πω συγχαρητήρια για την προηγούμενη Κυριακή. Συγχαρητήρια γενικότερα για τις επιδόσεις τις οποίες έχετε φέρει και για την ελληνικότητα που έχουν αυτές οι επιδόσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.